Ποια είναι αγαπημένο σπίτα, Όλτζε? Εμένα καμία. Καμία! Είμαι Φλόρινα, στο μέρος που κατάγομαι. Ήρθα εδώ πέρα να δω λίγο τους συγγενείς μου και φυσικά μου έλειψε μια παραδοσιακή πρασοτυρόπιτα που θα μου την κάνει πια η γιαγιά η Όλγα ή η Όλτζε όπως τη λέμε εμείς. Τι γίνεται κυρία Όλγα? Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι να κάνουμε θέμα. Έχουμε εδώ πέρα... Περίμενε λίγο, κάτσε λίγο, περίμενε. Να δώσουμε, επειδή είμαστε μεγάλη παραγωγάρα, πες ναι. Είμαστε παραγωγάρα. Παραγωγάρα σίγουρα, μπράβο. Σίγουρα, ναι. Έχουμε και local συνεργείο εδώ πέρα. Τον μπαμπά μου, ναι. Θα μας βγάζει βίντεο. Ναι. Λοιπόν, ξεκινάμε. Έχουμε εδώ τέσσερα πράσα, ναι. Τα οποία τα βράζουμε με νερό και με ανοιχτό το καπάκι για να μην μυρίζει το πράσο. Εντάξει. Ωραία. Μετά το γυρίζουμε λιγάκι. Οπότε τέσσερα πράσα τα κόβεις ψιλοκομμένα και τα βάζεις και τα βάζεις εδώ πέρα. Τα βράζεις με νεράκι, με αρκετό νεράκι να μαλακώσουν. Ωραία. Λοιπόν, μετά τα γυρίζουμε με λίγο βουτυράκι και έχουμε έτοιμα, βάζουμε ένα κουπάκι γιαούρτι, οτιδήποτε γιαούρτι. Ωραία, μέσα ένα κουπάκι γιαούρτι. Το ρίχνουμε μέσα. Έχουμε τέσσερα αυγά. Τα οποία είναι εδώ πέρα έτοιμα, να τα χτυπήσουμε. Ωραία. Θα χτυπήσω εγώ να κάνω λίγο δουλίτσα. Έλα. Να δω αν ξέρω. Κάνε. Δεν το έχω καθόλου εγώ, Δώσε. Α, εντάξει. Κάτι δεν γίνεται, θέλει, ναι. Το δεν βρήκα. Θέλει πάρα πολύ. Να κάνουμε εντάξει. Το υλικό. Εντάξει, μια χαρά. Ωραία. Δώστε εδώ. Τέλεια. Λοιπόν, βάζουμε και το γάλα. Ένα ποτήρι γάλα. Φλιτζάνι. Ένα ποτήρι γάλα. Γάλα. Εδώ μέσα το βάζω. Εδώ μέσα. Ρίξτε το εδώ μέσα. Έτσι. Μπράβο. Στάσω να το ρίξουμε το υπόλοιπο εδώ πέρα για να μην μας χυθεί. Α, όλο μέσα και εδώ. Αυτό. Και βάζω και το γάλα που έμεινε. Ρίξε εδώ. Ρίξε. Ωραία. Εντάξει. Πάει και το γάλα. Αυτό είναι το υλικό της πίτας. Αυτό είναι το... Μέσα, τη γέμιση. Τη γέμιση, μπράβο. Τη γέμιση. Λοιπόν, τα ανακατώνουμε καλά. Συνεχώ. Ναι. Και έχουμε φέτα τυρί. Ό,τι τυρί σας αρέσει. Το ανακατώνουμε καλά αυτό. Ωραία. Και βάζουμε και το τυρί. Το τυρί έτσι όπως είναι. Το τυρί ή το σπάς. Το σπάμε. Θα το κάνω για να μην το πειράξω με τα χέρια. Εδώ θα το βάλω. Έτσι. Α, ωραία. Μπράβο. Τέλεια. Έκανα 200 γραμμάρια. Όσο θέλει ο καθένας, αλλά 200 γραμμάρια είναι καλά. Φέτα τυρί. Πιο ωραίο είναι με αυτό. Η χωριάτικη πίτα. Ωραία, και αυτό το βάζεις τώρα μέσα και το ανακατέψεις. Θα το και ρίξουμε αυτό. Και αυτό. Και το υλικό μας για την πίτα είναι έτοιμο, δεν έχει τίποτε άλλο. Για να δούμε εδώ πέρα, αυτό μπορεί να βάλουμε και ακόμα λίγο τυράκι. Πώς κρίνεις δηλαδή να την κάνω? Κοίταξε, 200 γραμμάρια πρέπει να είναι, να το θέλει ακόμα λίγο. Α, ωραίο, και γίνεται ωραίο. Δες εδώ. Ακόμα λίγο, ας το βάλουμε να είναι μπόλικο. Και αυτό το βάλουμε. Το θέλει και μπόλικο η Όλτζε. Ναι, μπόλικο. Για να φάει ο Χρήστος. Του αρέσει πολύ η τυροπρασόπιτα. Τι να του κάνω, του το κάνουμε το κέφι. Έναν εγγονό έχουμε παραγωγάρα. Α, τι λέτε τώρα. Τα έχει μάθει καλά. Πες και αυτός είσαι. Αυτός είσαι. Αυτός είσαι. Σου τα κάνω τα χατήρια. Θα κάνουμε λοιπόν, θα κάνουμε τώρα, επειδή μου ήρθε όρεξη, οπότε έρχομαι Φλόρινα, θα κάνουμε ένα βίντεο, να ξέρεις. Τι βίντεο? Ένα βίντεο που θα μαγειρεύεις κάθε φορά ένα φαγητό, θες. Κάναμε, πότε είχαμε κάνει τα, είχαμε κάμια πρωτοχρονιά. Την πρωτοχρονιά, εκείνη τα πολύ δύσκολη πίτα. Μπράβο, δύσκολη πίτα, δεν μπορούσε να την κάνει κανείς σας νομίζω. Δεν πειράζει, αυτή είναι πιο εύκολη, θα την κάνετε. Κοίταξε, τα νέα τα κορίτσια αποκλείεται. Τώρα έχουν μάθει με τα έτοιμο φύλλα. Εδώ αυτά τα φύλλα είναι το έτοιμο φύλλο με αυτό που κάνεις έχει μεγάλη διαφορά. Αυτή η πίτα μπορεί να τη φας και αύριο και μεθαύριο και κρύα. Εκείνη το έτοιμο το φύλλο παγώνει και τελείωσε. Την άλλη μέρα για πουθενά είναι. Για πουθενά, ωραία. Ωραίο, έτοιμο το υλικό τώρα. Τέλεια. Έχουμε το υλικό τώρα. Βάζουμε εδώ ένα κουταλάκι αλάτι στο αλεύρι. Ναι. Το αλεύρι δεν μπορώ να το υπολογίσω πόσο είναι, 200 γραμμάρια, 300. Αλλά κάνω με το νερό αυτό το μπρίκι από 4 φλιτζάνια του καφέ είναι, να ξέρουνε. 4 φλιτζάνια του καφέ. Γιατί υπάρχουν μπρίκια και μεγάλα. Ναι, ναι. 4 φλιτζάνια του καφέ. Ωραία. Εδώ βάζομαι αυτό το φλιτζανάκι λάδι, σπορέλαιο.
Σπορέλο, ένα φλιτζάνι του καφέ. Του καφέ. Και μία κουταλιά ξύδι. Μία κουταλιά ξύδι. Αυτό το βάζαμε και φουσκώνει πίτα. Μόνο τόσο δηλαδή ξύδι. Ναι. Ρίξτε το μέσα και αυτό. Λοιπόν, και έχουμε χλιαρό νερό. Ναι. Χλιαρό νερό. Και το ανακατώνουμε αυτό. Και στο άψε σβήσε θα γίνει μια πίτα τέλεια. Θα τη ζηλέψετε που θα την δείτε. Τώρα μετά αυτό θα το κάνουμε, θα το ζυμώσουμε. Θα το ζυμώσω, θα κάνω ψωμάκια, θα το δείτε στη συνέχεια. Αν θέλει μπορεί να το κόψει για να μην περιμένει αυτό το ζύμωμα. Δεν είχε οδηγήσει στο σκηνοθέτη. Ναι, ναι. Μπράβο, πες του αν τι θέλει, να κάνει. Αν θέλει, ναι. Τώρα μπορεί να το κόψει και εγώ θα το κάνω αμέσως αυτό. Έλα βγάλε λίγο από εδώ κοντά να δούμε λίγο την, είμαι... τι ώρα που γίνεται ζύμη. Πολύ, ναι. Αλλά με αυτό το. Α, να μην βάλετε πιο πολύ αλεύρι. Ποτέ δεν θα σας γίνει. Καλύτερα λιγότερο αλεύρι και να προσθέτετε μετά στη ζύμη παρά να το κάνετε στεγνό. Δεν θα σας γίνει ποτέ καλό. Α, να ξέρετε. Ωραία. Τα μυστικά είναι αυτά. Λοιπόν, ωραία, τώρα το κόβουμε, αν είναι. Ναι. Ας το κόψει και θα. Θα, δεις τώρα. Θα ζυμώσουμε τώρα μετά. Ε. Τώρα θα ζυμώσουμε. Ξεκινήσαμε τώρα να ζυμώνουμε δηλαδή. Το ζυμώνουμε καλά. Γι' αυτό ποτέ να μην βάζετε πολύ αλεύρι. Αν χρειαστεί, ρίχνετε έτσι το αλευράκι από πάνω. Δεν πρέπει να το κάνετε σφιχτό το ζυμάρι. Δεν θα σας γίνει τίποτε. Και πόση ώρα θέλει τώρα αυτό για να το πω. Τίποτε, ζυμώσεις. Τώρα θα το δεις. Τίποτε. Αμέσως θα το κάνουμε. Ποια είναι αγαπημένο σπίτα, Όλτζε? Εμένα καμία. Καμία? Τόσες σπίτες κάνεις τόσο καλές σπίτες και δεν σε αρέσει καμία. Ναι. Δεν κάνω. Δεν μ' αρέσει πολύ. Αλλά ευχαριστίες όμως που τρώνε. Πολύ, πολύ. Το ευχαριστιέμαι και ο κάθε ένας, από τα εγγόνια μου ο κάθε ένας έχει την προτίμηση. Άλλος κρεμμυδόπιτα, άλλος κυμαδόπιτα, άλλος τυρόπιτα, άλλος πρασοτυρόπιτα. Το έκανες μεγάλο, ε. Ναι. Το κάνω με ένα ρολό, ναι, και κόβω με 12 ψωμάκια. Για να σε δω. Τι κάνω, έτσι? Ναι, άντε να σε δούμε. Πόσο δύσκολο σου φαίνεται. Το γυρνάμε. Α, για να κάνω. Έτσι. Άντε, έκανες ένα. Μπράβο, άλλη μια φορά. Έλα, γίνε το. Εκεί. Πήρε, τα κατάφερε. Μια χαρά. Πολύ ωραία. Κοίτα τώρα. Πολύ δυνατός. Πολύ. Τώρα, όπως είναι, βάζουμε το βουτυράκι. Να μην είναι πολύ λιωμένο το βούτυρο. Αυτό βούτυρο, ένα βούτυρο έχεις βάλει εδώ. Ένα, οτιδήποτε, πώς τα λένε, 200 γραμμάρια, πόσο 200 έχει. 200 γραμμάρια, τότε. Ένα βούτυρο. Ένα σύστηκε. Πακετάκι. Ένα πακετάκι, ωραία. Ναι, μην το λιώνουν πολύ, ναι, για να πιάσει λίγο το. Να μην φεύγει από εδώ και από εκεί το βούτυρο, κατάλαβες. Ωραίο είναι έτσι, θα το δούνε. Βάζουμε το ένα πάνω στο άλλο. Δύο. Πάνω αυτά εδώ τα δύο. Μπράβο. Πάνω αυτά τα δύο. Εδώ πολύ αλεύρι το έχουμε πετάξει. Αυτό το βάζω από πάνω έτσι, ανάποδα. Όχι, θα σου έτσι πω τώρα. Όχι, όχι, όχι. Περίμενε. Περίμενε τώρα να σου πω. Τώρα θα κάνουμε αυτό πάλι. Α, ξανά. Εδώ σε αυτό. Τώρα μπορεί να το βάλεις αυτό από πάνω από εδώ. Εδώ. Ναι, γύρνα το. Έτσι. Έτσι. Μπράβο. Και αυτό εδώ, το ένα. Από πάνω το, από πάνω. Έτσι, μπράβο. Θα το ανοίξω εγώ. Τι λέτε ρε παιδιά. Θα γίνει μία πίτα όνειρο. Τώρα θα το γυρίσω άλλη μια φορά. Πολύ άλλη από το κουπανίσαμε. Τέλος πάντων. Από αλευράκι είχα. Ωραία. Λίγο ας το κάπου και εδώ. Αυτό από εδώ, Χρήστο. Μπράβο, και το άλλο την άλλη. Και το άλλο την άλλη. Έτσι.
Λοιπόν, και να το αφήνουμε εδώ στην άκρη, δώστε και το πιατάκι από εκεί. Το. Ναι. Βάλτε το εδώ πέρα. Το βάλαμε. Από εδώ για να μείνει στον ήλιο. Ωραία. Και αυτό βάλτε το πέρα. Και το ανοίγω με λίγο λεωρά. Πάντως είσαι επαγγελματίας, ε. Βλέπω εδώ πέρα στολές, κακό. Τι λέτε. Τόσα χρόνια τι κάνουμε. Και τώρα το ανοίγεις. Αυτό ουσιαστικά θα είναι το κάτω φύλλο και αυτό θα πάει, ναι, από πάνω. Το πάνω, ναι. Και ανάμεσα από αυτά τα δύο θα μπει γέμιση. Θα μπει γέμιση. Τα ξέρω όλα. Ε. Όλα τα ξέρεις, βρε. Σαν να βάφεις δηλαδή. Α, μπράβο. Α, μπράβο. Ετοίμασέ το, γιατί εγώ το και φύλλο στα το ετοιμάζω. Και στα τυχώματα, δεν θέλει. Ναι, και στα τυχώματα. Πού ξέρει ο σκηνοθέτης Γεωργάκης. Αυτό είναι με τη λογική. Νομίζω πιο γρήγορη πίτα δεν έχω ξανακάνει. Βλέπεις, Χρήστο, πώς ανοίγει το φύλλο. Φοβερό. Τώρα, Χρήστο, το μετράμε. Κοίτα να δεις. Μετράμε εκεί, μετράμε εδώ. Α, για να μπει ακριβώς, ε. Να έρθει ακριβώς. Να το κάνουμε και τετράγωνο. Άμα έχει πετύχει το ζυμάρι, είναι ό,τι πρέπει. Φέρε το ταψί εδώ. Βάλ το εκεί. Είδες, Χριστάκη, που το μετράει η γιαγιά, πώς το μετράει ακριβώς. Εδώ και εδώ. Εδώ θα κάνουμε το στεφάνι, λέω εγώ. Οι άλλοι κόντρου το λένε. Εγώ στεφάνι το λέω. Λοιπόν... Το φορό τον έχεις ετοιμάσει. Λοιπόν, τι θα κάνεις τώρα. Θα πας λίγο μέσα, ναι. Θα γυρίσεις το... το έχω βάλει εγώ στους βαθμούς, ναι. Αλλά δεν θα το ξέρεις, ένα-δύο πρέπει να το γυρίσεις. Άστε, εγώ θα το πω. Λοιπόν, βάλε την τέτοια μέσα, δεν πειράζει. Πού είναι το βούτυρο, φέρ' το βούτυρο. Βάλε το βούτυρο και το... Το υλικό. Τη γέμιση. Αυτό δεν θέλει πολύ, γιατί έχει έτσι, ναι. Ελαφρά. Εδώ, για να γυρίσει το τέτοιο. Μπράβο. Έτσι. Ελαφρά, ελαφρά. Ρίχνουμε και λίγο λευράκι εδώ, Χρήστο, για το Χρήστο, λόγο Χρήστο, να μην έλα, κολλήσει έλα, το υλικό. Έλα να το καταλέψουμε το λωρίδα. Έλα, έλα, έλα. Έλα να το εκεί. Να το να σε πάρω. Κοίτα, δεν μου το στρομώσεις. Έλα. Μπράβο, Χρήστο. Θα το σιάξω εγώ, τι νομίζεις, θα το σιάξω. Όσο στραβό και να είναι, θα δεις που το σιάξω. Στήμε, βγάλω το αυτό και κάνω το... Και το ρίχνουμε έτσι, έτσι. Και προς τα πέρα. Δυνατός. Ωραία. Έχουμε και τον δυσέγκο νόσο εδώ πέρα, θεατή. Ναι, τον βλέπεις. Πείτε, Χριστάκη, πείτε, πουλάκι μου. Θα φάτε πίτα. Θα φας πίτα, αγόρι μου. Δύο πίτες φτιάχνει. Κάτσε εσύ από εκεί να τις βλέπεις. Μάτες.
Σ' αρέσουν μην πείτε σε ένα χρυσάκι. Ναι, είδες. Λοιπόν, τώρα θα ρίξουμε λίγο βουτυράκι από πάνω, ελαφρά. Έτσι κάντο. Α, ωραία. Που το έχεις εσύ, εκεί πέρα. Έτσι, έτσι. Πώς το πει, έτσι ακριβώς. Μην το πει, τι να είσαι πολύ μισού φύγει από το πλάι. Εντάξει, φτάνει ή κι άλλο. Ακόμα λίγο. Λοιπόν, εντάξει, το πασπαλίζουμε τώρα λιγάκι με λίγο αλευράκι, έτσι, για να μην κολλήσει το φύλλο πάλι, κατάλαβες. Ναι. Τέλεια. Λοιπόν, τώρα κάνουμε την σούρα. Λοιπόν, εκεί, εκεί, εκεί. Από τη ζέστη αμέσως άνοιξε, πολύ άνοιξε. Σαν τρελή έγινε, έτσι τη λέω εγώ. Σαν και σένα δηλαδή. Σαν τρελή. Και κάνουμε το στεφάνι τώρα, Χρήστο. Το στεφάνι τι είναι που θα κάνεις τώρα. Αυτό είναι. Αυτό. Ναι. Α, το τυλίγεις κάτω το δηλαδή. Το τυλίγεις. Το γύρω γύρω ουσιαστικά, ναι. Το ξεροψημένο αυτό το ωραίο. Αλλιώς κόντρο το λένε, κόντρο. Δεν ξέρω εγώ, στεφάνι το λέω. Στεφάνι, ποιο ωραίο είναι. Ε, βέβαια. Δεν του δώσω καμία σε αυτό και πάει κάτω. Λοιπόν, η πίτα είναι έτοιμη. Έτοιμη. Έτοιμη για ψήσιμο. Τώρα τι κάνουμε, τη βάζεις μέσα στο φούρνο, πες κάνουμε μας λίγο προθέρμανση, τα... Ναι, σχόλια ένα αυτούς. Τέταρτο. Στους 220 το κάνω εγώ. 220 ένα μας... τέταρτο, ναι. Προθέρμανση του προθέρμανση φούρνου. Προθέρμανση πρώτα. Μπράβο. Αφού θα γίνει προθέρμανση βάζουμε την πίτα και θέλει, εγώ την ψήνω γύρω στα 3 τέταρτα. Τρία τέταρτα στους 220 βαθμούς. 220, αλλά εξαρτάται Χρήστο και από το φούρνο. Είναι καλά, ναι. Είναι καθένας... άλλη, ναι. Εσύ έχεις καλό φούρνο. Φούρνος, εγώ έχω καλό φούρνο. Εμένα, καμιά φορά και σε μισή ώρα το ψήνει. Αλλά τρία τέταρτα θέλει σίγουρα. Ωραία, πάμε να ψήσουμε. Ναι, θα πάμε να ψήσουμε. Και να φάμε ένα κομμάτι έτσι να γουστάρουμε. Θα δεις τι ωραία θα γίνει. Ωραία, πάμε, έλα. Στο ένα τέταρτο, ακριβώς, η πίτα φουσκώνει. Και πρέπει οπωσδήποτε να την τρυπήσουμε. Για να πέσει κάτω. Και την ξαναβάζουμε άλλο ένα τέταρτο για να ψηθεί. Εδώ, γιατί θα μας πάει μέχρι πάνω. Α, μόνο σε αυτό δηλαδή τρυπάς και την ξαναβάζεις. Την ξαναβάζουμε και κάθεται ακριβώς μισή ώρα και κανένα 5-10 λεπτά παραπάνω. Την ανοίγουμε την πίτα μετά από 35 με 40 λεπτά και η ροδοκόκκινη. Ορίστε. Ορίστε να φάμε. Ωραία. Έγινε η επιθυμία του Χρήστου. Πρασοτυρόπιτα. Που το αρέσει πολύ. Λοιπόν, η πίτα είναι έτοιμη. Έχει έρθει και ο παππούς μου ο Πέτρος. Πες ένα γεια. Γεια! Και εδώ πέρα η γιαγιά η Όλγα θα κόψει την πίτα. Ορίστε να φάμε. Ναι.
12 κανονικά τα κομμάτια. Πω πω ζεστή είναι ακόμα, Παναγία μου. Πα. Πολύ ζεστή είναι. Ένα κομμάτι βγάζω, γιατί είναι πάρα πολύ ζεστή. Είναι ναι, ένα κομμάτι. Ναι. Λίγο έτσι πέρα από αυτό. Πάρα πολύ ωραία έχει γίνει. Ζεματάει. Αλή. Ωραιότατη. Για εσύ, δοκίμασε μία. Πρώτη. Θαύμα. Αυτοί είμαστε. Πρασοτυρόπιτα από τη γιαγιά την Όλγα. Αυτή ήταν η πίτα. Γιαγιά Όλγα, η Όλτζε, παππούς Πέτρος. Πες να κάνουν subscribe στο κανάλι μου στο YouTube. Subscribe. Στο κανάλι μου στο YouTube. Στο κανάλι YouTube. Ναι, πες. Κάντε subscribe στο κανάλι μου στο YouTube. Ναι. Κάντε subscribe στο κανάλι του YouTube. Μαθαίνεις εγγλέζικα τώρα. Ναι. Τι να κάνουμε τώρα. Είναι η εποχή να μάθεις εγγλέζικα. Τώρα στα γεράματα μάθε γερογράμματα. Άσε μας μωρέ. Θα πείτε κανένα τραγουδί, είπα. Όχι. Επίτε ένα τραγούδι. Δεν είμαστε. Τώρα πάει, έπεσε η φωνή μας. Κάποτε είμαστε σε χοροδίες. Τι έπεσε, δεν έπεσε καθόλου η φωνή σας. Εγώ ξεκίνησε τώρα αυτό που σου είπα. Ποιο καλέ. Ένα ρεφρέν. Τίποτα, μόνο το ρεφρέν. Ένα ρεφρέν, είδες. Ένας κόμπος η χαρά μου κι όμως αν πάρτεις στάλα στάλα θα στη δώσω για να δροσιστείς. Τέλειο, αυτοί είστε.